Καλημέρα. Έχω έρθει στην Προσοτσάνη δράμας. Η Προσοτσάνη είναι διάσημη για πολλά πράγματα, αλλά είναι διάσημη και για τα περιστέρια της. Έχει πολλούς περιστεράδες που έχουν και βούτες και ντουνέκια και δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν ταχυδρομικά εδώ πέρα, δεν το γνωρίζω ακόμα, στην Προσοτσάνη. Έχουμε έρθει στον πρόεδρο του Συλλόγου της Προσοτσάνης, ο οποίος σύλλογος είναι από τους αρκετά παλιούς συλλόγους. Να σας γνωρίσω το φίλο μου, Χάρηκα. Το Θόδωρο το Βλάχου. Χάρηκα, Πόπη, πρόεδρε. Που έχετε έρθει και επισκεφτεί και την Προσοτσάνη. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ στις εγκαταστάσεις μου. Δείτε τι ωραίες εγκαταστάσεις που έχει ο άνθρωπος. Και δείτε πίσω. Το φαλακρό είναι, έτσι. Ναι. Το φαλακρό. Φοβερός. Ωραία. Απλά. Είμαστε 500 μέτρα έξω από το χωριό μας και εδώ προσπαθώ και έχω την ηρεμία μου, τις ελεύθερες ώρες να περάσω με τα περιστεράκια μου. Τα οποία είναι βούτες. Τα οποία είναι βούτες. Όμορφα περιστέρια, πολύχρωμα περιστέρια. Εδώ ο Θόδωρος έχει και λευκά, σαξάνια και σέσικα και γκρίζα πουλιά. Θα πούμε πρώτα για τα περιστέρια σου και για σένα και μετά θα πούμε και για το σύλλογο που θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Θέλω να μου πεις από πότε ασχολείσαι με αυτά τα περιστέρια. Από αυτά τα περιστέρια τις βούτες τις έχουμε πάρει από το 1982 από το Τύρναβο. Γιατί εγώ ήμουν πιτσιρικάς και ακούγαμε για βούτες, δεν υπήρχαν εδώ σε αυτή την περιοχή μας τέτοια περιστέρια. Είχαμε γνωρίσει κάποιον κύριο που ερχόταν εδώ με το συγχωρημένο τον πατέρα μου και εκείνος μας έφερε πρώτη φορά περιστέρια. Είχε και ο πατέρας περιστέρια. Ο πατέρας μου ναι και ο παππούς μου είχαν ακόμη πιο παλιά, αλλά είχαν από τα απλά περιστέρια, τα ελεύθερα. Αχα. Και από εκεί ας πούμε εγώ από μικρός μπόρεσα και ασχολήθηκα με αυτά τα περιστέρια και σιγά σιγά γίναμε διάσημοι στην Ελλάδα. Να πούμε ότι η οικογένεια έχει κι άλλον περιστερά και είναι πίσω από τις κάμερες εκεί. Είναι ο Αλέξανδρος και αυτός έχει βούτες, έτσι. Ναι. Και αυτός έχει βούτες και ασχοληθήκαμε πολύ δυνατά από το 1992 και μετά, το 1992. Το οποίο αυτά τα περιστέρια τα έχουμε πάρει από τον κύριο Τάκη Παπαργή, από τον Τύρναβο. Διάσημα περιστέρια. Διάσημα περιστέρια είναι... για πολλά χρόνια ήταν και πρώτος περιστεράς στην Ελλάδα που Παπαργύρης. Ακούγαμε, Παπαργύρης. Και διατηρούμε αυτά τα περιστέρια. Κάθε χρόνο κάνω κάποιες μεταγραφές από τον κύριο Τάκη Παπαργύρη γιατί είμαστε πάνω από 20-25 χρόνια έχουμε γνωριμίες, φίλοι. Άρα τα περιστέρια κάνουν και πολύ καλούς φίλους, έτσι. Εννοείται. Όχι μόνο τα περιστέρια και διάφορα άλλα χόμπι. Αλλά εμείς πάνω στο περιστέρι και προπάντων εγώ δεν έχω βάλει από πουθενά άλλα περιστέρια. Από τότε ασχολούμαι με αυτά τα περιστέρια. Είναι τα γνήσια περιστέρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν και άλλες βούτες οι οποίες έχουν έρθει από άλλα διάφορα μέρη, από διασταυρώσεις, από αυτά. Ναι. Και εγώ όμως κρατάω αυτά τα περιστέρια και βοηθάω εδώ και τα μέλη του Συλλόγου μας. Ωραία, πάμε να πούμε δύο πράγματα για το Σύλλογο. Ο Σύλλογος της Προσοτσάνης ιδρύθηκε το 2011, 14 Ιουνίου. Έχουμε πάρει τα χαρτιά μας από το Υπουργείο που έχει κατατεθεί. Άρα είναι κατατεθειμένος ο Σύλλογος. Ναι. Ωραία, μπράβο. Και απλώς προσπαθούσαμε 2-3 χρόνια πιο μπροστά να κάνουμε το σύλλογό μας. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε λόγω μέλη. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Προσοτσάνης ένα μέρος. Το οποίο τώρα και φέτος μας το έχει δώσει επιπλέον άλλα τόσα μέτρα για να μπορούμε να κάνουμε προέκταση. Το ανοίξαμε και τώρα είμαστε στις διαδικασίες να ταιριάσουμε, να βάψουμε. Μπράβο. Και κάθε Τετάρτη όλα τα μέλη μας προσπαθούμε να είμαστε εκεί. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω αν κάνετε εκδηλώσεις με το Σύλλογο. Ναι, πολύ σωστά το είπατε, Καράλαμπε. Από το 11 που έχει ιδρυθεί ο Σύλλογός μας, κάνουμε συνέχεια, πέταγμα. Κάθε χρόνο κάνουμε, εκτός μία χρονιά το 17, λόγω κακοκαιρίας, και πετάμε πάντα τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Η ημερομηνία είναι στάνταρ, απλώς αλλάζει, μπορεί να τύχει όπως φέτος, η χρονιά του 21 θα πετάξουμε 14 πέφτει η ημερομηνία. Είναι πάντα η δεύτερη εβδομάδα. Ή θα πέσει 14, 15, 17. Ανάλογα τον καιρό, έτσι. Ανάλογα, ναι. Και πάντα άρα εσείς έχετε κλειδωμένη τη δεύτερη εβδομάδα του από Φεβρουαρίου. Από το 11. Υπάρχουν... Και ανάλογα με τον καιρό και τα προγνωστικά, μετακινήστε μια εβδομάδα προς και μια πίσω. Και όχι, ακόμα δεν το έχουμε κάνει αυτό. Και με κακοκαιρία πετάξαμε. Με βροχή, θυμάμαι το 16. Σας προτιμάει. Φέτος είχαμε γύρω στα 150 άτομα. Ωραία.
Πολύ το οποίο ας πούμε είμαστε απομακρυσμένος νομός. Mm-hmm. Οι περισσότεροι νομοί στην Ελλάδα είναι από τη Θεσσαλονίκη και μετά και τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά. Ναι. Έρχονται παιδιά από Αθήνα. Από Αθήνα δεν έχουν έρθει. Αλλά... Οι Αθηναίοι να έρθείτε και στην Προσοτσάνη λοιπόν. Να δείτε και τα πουλιά της Δράμας. Γιατί και εδώ στην Προσοτσάνη έχουν, από ό,τι έχετε ακούσει, περιστέρια. Όταν ο άλλος σου λέει κρατάω περιστέρια καθαρό αίμα πυρναβήτικα, είναι κάτι αξιόλογο. Κάνουμε κάλεσμα λοιπόν, όταν έχετε πέταγμα εσείς το Φεβρουάριο, να σας έρθει ο κόσμος. Ευελπιστούμε τώρα λόγω κορονοϊού να μην υπάρχουν προβλήματα, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Ευελπιστούμε. Πρώτα Θεός, αν ταιριάξει, θα ήθελα και εγώ να έρθω. Που δεν έχω έρθει στο πέταγμά σας ποτέ. Θα χαρούμε πάρα πολύ και αν θέλετε να έρθετε και να σας φιλοξενήσουμε. Να είστε καλά. Ωραία. Αυτά λοιπόν από Προσοτσάνη. Θα το βρείτε το βιντεάκι στο κανάλι μας στο YouTube. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή εκεί στο Ελληνικό Περιστέρι και θα δείτε πολλά ενδιαφέροντα βιντεάκια. Σας ευχαριστώ.